Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, Νίκος Σοφιανός, και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Σοφιανέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πιαστώ λίγο από αυτό το τελευταίο, το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Γίνεται μια προσπάθεια και από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου Αθηναίων. Πιστεύετε ότι αυτή η κίνηση για χορήγηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων σε εξωτερικούς ανοιχτούς δημόσιους χώρους θα βοηθήσει, θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις εστίασης που πλήττονται ιδιαιτέρως? Προφανώς είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια ανάσα, όμως η εφαρμογή αυτού του μέτρου και το πώς θα ληφθεί η εξίσωση, επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων και ελεύθερη χώρη πρόσβασης στον κόσμο δεν είναι και εύκολη, είναι δύσκολη εξίσωση και πρέπει να τη δούμε με διαφορετικούς όρους σε πλατείες, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής και με διαφορετικούς σε δρόμους, σε πεζοδρόμια δηλαδή ή σε πεζοδρόμους. Και φυσικά μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να γίνει πέρα από την συζήτηση και την ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άκουσα για κάποιες δηλώσεις του κ. Κορομάτζο, είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει προφανώς να συζητήσει και παίρνοντας υπόψη την ανάγκη των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης, η οποία είναι σημαντική γιατί τα καταστήματα είναι πάνω από 2 μήνες κλειστά. Σαφώς λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν και σαφώς ο Δήμος, το εισπρακτικό μέρος, αυτό που εισπράττει ο Δήμος από τις επιχειρήσεις της εστίασης, και το δικό μας ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους μικροεπαγγελματίες και όχι για τις αλυσίδες στον χώρο της εστίασης. Προφανώς αυτό το μέτρο και το ενδιαφέρον πρέπει να εκφραστεί και με την μείωση τελών και με την μη καταβολή τελών για τους μήνες αυτούς που δεν λειτουργούσε τα καταστήματα. Τώρα, μιας και αναφερόμαστε στις σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, κύριε Σοφιανέ, από πλευράς ΚΚΕ αυτό που διατυπώνεται με έντονη ανησυχία είναι οι παράπλευρες σοβαρές απώλειες στα εργασιακά θέματα. Εκτιμάτε δηλαδή ότι το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις εργασιακές σχέσεις ήρθε για να μείνει τελικά? Και μόνο αν δείτε ότι ενώ έχουμε μπει σε μια περίοδο άρσης της καραντίνας, δεν έρονται οι αποφάσεις, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες έκαναν ακόμα πιο ελαστικούς τους όρους εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα σημείο μιας πρώτης, να το πω έτσι, διαφωνίας και μιας πρώτης πρόθεσης από πλευρά της κυβέρνησης πώς θα κινηθεί. Ήδη τον Απρίλιο είχαμε 41.000 απολύσεις, παρά το ότι είναι απαγορευμένες οι απολύσεις, σας θυμίζω, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι τα στοιχεία του Εργάνη. Ναι, ναι. Τον Μάρτιο είχαμε 145.000 απολύσεις, ένα κομμάτι τους έγινε και την περίοδο που υπήρχε η απαγόρευση απολύσεων. Έχουμε χιλιάδες συμβάσεις οι οποίες αλλάζουν, γίνονται δυσμενέστερες για τους εργαζόμενους, μετατροπές δηλαδή σε εκπεριτροπής εργασίας ή σε εργασία ορισμένου χρόνου. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος δηλαδή η εργοδοτική αυθαιρεσία, μας λέτε? Βεβαίως, βρίσκει πρόσφορο έδαφος και βρίσκει και κάλυψη, όχι μόνο πρόσφορο έδαφος, αλλά και πολιτική κάλυψη για να λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι ο βασικός στόχος αυτή την περίοδο που μένουμε είναι το μένουμε δυνατοί και δεν πληρώνουμε τις κρίσεις, τις συνέπειες, με συγχωρείτε, της κρίσης, για την οποία δεν φταίει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, φταίνουν αυτοί που κυβερνούν σε σχέση με τους σχεδιασμούς, γιατί σας θυμίζω ότι μίλαγαν ότι θα μπούμε σε κανονικότητα και ότι έρχεται η ανάπτυξη, και αντί γι' αυτό έχουμε ένα νέο κύκλο κρίσης και δεν μπορούν σε αυτό το νέο κύκλο κρίσης οι συνήθεις ύποπτοι να πληρώσουν πάλι το λογαριασμό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σοφιανέ, η κυβέρνηση έχει κάνει μετάθεση του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς για το αύριο Σάββατο. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες την Πρωτομαγιά εσείς την γιορτάσατε και με ευλαβική προσοχή, θα έλεγα. Ναι, νομίζω ότι αυτή η μετάθεση ήταν μια πρόφαση από πλευράς της κυβέρνησης για να βάλει σε καραντίνα τον ταξικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς. Γι' αυτό και δεν ασχολείται κανείς με την αυριανή μετατιθέμενη ημέρα. Από εκεί και πέρα η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε συμβολικά αλλά και αποφασιστικά, εκφράζοντας από τη μια την τιμή στους ήρωες αυτής της τάξης που ειδικά στην πατρίδα μας έχουν ανεξίτηλα σημάδια αίματος, προσφοράς και αγώνων, η εργατική τάξη στη χώρα μας, και από την άλλη εκφράζοντας το αίτημα το οποίο δυναμώνει συνεχώς
δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της κρίσης. Μάλιστα. Είναι, αν θέλετε, πέρα από την συγκλονιστική συγκέντρωση των σωματείων που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ, στην πλατεία Συντάγματος, χθες είχαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση των εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού. Και δώσατε το παρόν, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σοφιανέ. Βέβαια, από όλα τα σωματεία, ξέρετε, ήταν συγκλονιστική και αυτή η συγκέντρωση, γιατί έδειξε ότι ακόμα και σε αυτό το χώρο που θεωρείται αόρατος, υπάρχουν νέοι άνθρωποι, υπάρχουν οι δημιουργοί της τέχνης και του πολιτισμού μας, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν. Αυτό, αν θέλετε, υπηρετεί και η πρόταση νόμου που κατέθεσε στο ΚΚΕ για την άμεση στήριξη για όλη την περίοδο της πανδημίας αυτού του κόσμου. Να επανέλθουμε λίγο στα του Δήμου Αθηναίων. Επισκεφθήκατε νωρίτερα το νέο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Έχει συμπληρωθεί ένας μήνας λειτουργίας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται και θα ήθελα να αναγνωρίσω και το ρόλο και του υπεύθυνου αντιδήμαρχου σε αυτόν τον τομέα του κυρίου Λέων, κυρίου Λέοντα. Το λέω αυτό γιατί εμείς στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία ανεξάρτητα από τις σοβαρές ενστάσεις που βάλαμε και τις οποίες τις διατηρούμε. Δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια δομή να εμπλέκονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, να χρηματοδοτούνται για αυτή τους την εμπλοκή, ενώ μιλάμε για μια δομή η οποία μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει με την ευθύνη του ΚΙΑΔΑ, του κόμβου, δηλαδή του Δήμου Αθηναίων, που έχει ο Δήμος Αθήνας. Μάλιστα. Δεύτερη σημαντική ένσταση είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν αυτές οι δομές, οι οποίες δίνουν μια ανάσα σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες ένδυας και αστεγίας, να λειτουργούν με εργαζόμενους οι οποίοι είναι περιορισμένου χρόνου. Για παράδειγμα, σήμερα έτυχε να συμπέσουμε στην περιοδία με τους 40 εργαζόμενους τετράμινης διάρκειας που προσλήφθηκαν από το Δήμο της Αθήνας για να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς αυτή η δομή. Αυτές οι δομές του Δήμου και συνολικότερα θέλουν μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί ένας κόσμος ο οποίος μαθαίνει μια δύσκολη δουλειά, προσπαθεί να λειτουργήσει σε αυτές τις συνθήκες που δεν είναι καθόλου εύκολες. Είναι ένας νευραλγικός τομέας, είναι αλήθεια. Βέβαια, το να πάρεις έναν άστεγο από τον δρόμο και να τον βάλεις σε όρους στέγασης, σε όρους ανθρώπινης διαβίωσης, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο κόσμος που αποκτά αυτή την πείρα, αυτή τη γνώση και που έχει και τα προσόντα, μετά από 4 μήνες να είναι άνεργος, να πάρουμε ίσως μετά κάποιους άλλους. Και τέλος, αυτές οι δομές δεν μπορούν να βρίσκονται έξω από την κρατική φροντίδα και από πλευρά χρηματοδότησης και από πλευρά λειτουργιών. Δεν μπορεί να γίνεται ένα διαρκές κυνήγι χορηγών για να εξασφαλιστούν η βασική πόρη για να μπορεί να λειτουργήσουν αυτές οι δομές. Κύριε Σοφιανέ, να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς να παραστούν αύριο σε αυτή την τελετή μνήμης, να το πω έτσι, για τους τρεις εργαζόμενους στην Μαρφίν, οι οποίοι δυστυχώς πριν από 10 χρόνια έχασαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες τη ζωή τους. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Κουτσούμπας προτίθεται να μεταβεί βεβαίως στο σημείο, αλλά να καταθέσει ξεχωριστά στεφάνι. Στις 10.30 θα καταθέσει στεφάνι ο Γενικός Γραμματέας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο το σκεπτικό. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο λειτουργήσε σε συγκεκριμένες συνθήκες την περίοδο εκείνη που ο λαός ξεκινούσε να βγαίνει στους δρόμους μαζικά ενάντια στα μνημόνια της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δολοφονία, η οποία έχει εντονότατο άρωμα προβοκάτσιας, είναι επίσης γεγονός ότι έχουν περάσει 10 χρόνια και η ηθική και φυσική αυτουργή δεν έχουν βρεθεί, όπως επίσης δεν έχουν αναδειχθεί και οι ευθύνες της τράπεζας. Εγώ θα έλεγα ότι η στοιχειώδης αυτοκριτική δεν βλάπτει. 10 χρόνια κάποιοι κυβερνούν αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και ξανά της Νέας Δημοκρατίας να τιμούν τους νεκρούς, τους δολοφονημένους, να καταγγέλνουν την αποτρόπαια δολοφονία, αλλά εδώ και 10 χρόνια να είναι στο σκοτάδι, να είναι ασύλληπτη η ηθική και η φυσική αυτουργή αυτού του στιγερού εγκλήματος. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Yeah.